Ναταλία, δηλαδή άμα σκεφτείς μια πολύ σημαντική τη σχέση, ήταν με τον Πέτρο Ίμβριο, με τον οποίο ήταν παντρεμένοι. Βεβαίως, βεβαίως. Και πόσο καιρό ήσασταν παντρεμένοι? Ήμασταν παντρεμένοι 5,5 χρόνια και άλλα 2 χρόνια είχαμε δεσμό. Που δεν είναι μικρότερος. Ειλικρινά τώρα να μου πεις. Όχι, όχι. Ήταν ένας άντρας, δεν έχεις κάνει άλλο γάμο. Όχι, όχι, μόνο. Ήταν ο σημαντικότερος άντρας της ζωής σου, υπό την έννοια ότι τον παντρεύτηκες. Ήταν η σημαντικότερη σχέση μου ως τότε, φυσικά, γιατί εξού και τον παντρεύτηκα. Δεν θα την έκανα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Άμα θες, μου απαντάς. Το γνωρίζουμε τώρα ότι είσαι με το Μάνο και είναι εξαιρετικό παιδί. Πες ότι δεν ήσουν με το Μάνο, δεν υπήρχε στη ζωή σου. Θα ξαναγύρισες ποτέ σε μια παλιά σου σχέση? Και αν λες ότι ήταν σημαντική σχέση ο Πέτρος Ίμβριος, θα ξαναγύρισες ποτέ στον Πέτρο Ίμβριο, αν σε ξαναδιεκδικούσε? Με το καλή. Πού είσαι, Γιώργαντα, έλα εδώ. Γιώργαντα. Όχι, έλα λίγο μέσα, έλα λίγο μέσα. Αυτά είναι τα θέματα. Υποθετική ερώτηση. Πολύ υποθετική ερώτηση. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή. Θέλω να φύγει, Θέμη, από εκεί που είσαι. Είμαι εδώ για να πω ό,τι θέλετε για να απαντήσει. Είναι πολύ υποθετική ερώτηση. Πρώτον, γιατί ο Πέτρος έχει οικογένεια και πιστεύω ότι είναι άκομψο να το συζητάμε αυτό. Δεύτερον, εγώ είμαι σε μια άλλη σχέση. Είναι πολύ υποθετική ερώτηση. Τώρα, αν θα ξαναγυρνούσα σε μια σχέση παλιότερη, σημαντική, αν όλα αυτά, δηλαδή αν εγώ ήμουν ελεύθερη, ναι, αν ο Πέτρος ήταν ελεύθερος, αν βάλουμε πέντε αν, πιθανότατα ναι. Πιθανότατα ναι, γιατί ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο πέρασα εξαιρετικά, ο οποίος μου έδωσε πολύ μεγάλη αγάπη, αν όλα αυτά τα αν, ίσχυαν, έτσι το τονίζω για να μην παρεξηγηθώ προς τα. Γιατί παντρεύτηκες με τον Πέτρο και δεν παντρεύτηκες κανέναν άλλον από τους συντρόφους σου? Και παρένθεση, που τη συζήτηση την κάνουμε επειδή μιλάμε για τη διαφορά ηλικίας που με τον Πέτρο δεν υπήρχε, αυτό το μικρότερος. Ναι, ναι. Γιατί παντρεύτηκα τον Πέτρο και όχι κανέναν άλλον? Γιατί αυτόν ερωτεύτηκα και αγάπησα περισσότερο από όλους τους άλλους μέχρι τότε. Να πω εγώ κάτι για να φύγω, μπορώ να πω κάτι, κυρία, κύριε. Με τον Πέτρο ήταν απίστευτα ταιριαστή. Απίστευτα ταιριαστή. Εντάξει, βέβαια είναι άκομψο αυτό που κάνουμε τώρα για να το κόψουμε. Για το έζησα εγώ, συγγνώμη. Μιλάτε για έναν οικογενειάρχη με δύο παιδιά, δεν σας αυτό. Μπορείτε και εμείς εγώ τώρα είμαι κάπου αλλού και το συνεχίζετε και λίγο νιώθουμε λίγο όλοι λίγο άσχημα. Έτσι να. Πες μου κάτι τώρα. Να πιάσουμε και τον Καλλίρη. Το λύσαμε το θέμα. Με τον Καλλίρη δεν παντρευτήκατε? Οι περισσότερες σχέσεις της ζωής σου ήταν με μεγαλύτερους ή με μικρότερους? Με μεγαλύτερους, σαφέστατα. Και γιατί? Επειδή είναι τρικαδόρικο και κάνει την πλάκα. Έχουμε κάνει όλοι φόκους στις σχέσεις που είχες με μικρότερους. Και όχι μόνο αυτό. Νομίζω ότι οι σχέσεις που είχαμε με νεότερους άντρες, επειδή είναι οι πιο πρόσφατες, ήταν και περισσότερο που τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ασχολούνταν περισσότερο. Ποια υπήρχαν τα blogs, οι μεσημεριανές εκπομπές, οι παπαράτσι, οι φωτογραφίσεις και πέσαμε σε αυτό το κύμα. Να σου πω πάντως κάτι, Βαρυταλία. Τώρα που δεν είσαι στην πρώτη σου νιώτη. Ναι. Πιστεύω ότι δεν μπορείς να έχεις πια σχέση με μεγαλύτερο άντρα. Γιατί ένας μεγαλύτερος άντρας από σένα θα είναι πια ένας μεγάλος άντρας. Δηλαδή, νομοτελειακά, επειδή είσαι γενιανικός άνθρωπος εσύ, μοιραία θα έχεις το πολύ με συνομήλικο. Ναι. Θα μπορούσα να έχω κάλλιστα όμως με έναν άντρα που να είναι συνομήλικος ή που να είναι 55. Θα μπορούσα κάλλιστα. Αρκεί να μην είναι ένας άνθρωπος που να είναι βαρύς και μίζερος. Αυτό δεν θα εσένα μπορούσα. Εσένα δεν σε εγωιτεύεις έναν άντρα, ρε παιδί μου, να είναι τσαχπίνης, τι, το μια, ποιο, τι σε εγωιτεύει. Τσαχπίνης άντρας δεν μ' αρέσει. Όχι. Να μην είναι μπαιγνιδιάρης. Αν μιλάμε για έναν άντρα δεν τον θέλω τσαχπίνη, τον θέλω αρσενικό. Αλλά αυτό που με εγωιτεύει πάντα είναι να είναι άντρας. Να είναι ένας άντρας ο οποίος να μπορώ να στηριχτώ πάνω του, να νιώθω ότι με φροντίζει, να νιώθω ότι μου προσφέρει συναισθηματική ασφάλεια, να νιώθω ότι μου προσφέρει μια ζωή που να έχει ενδιαφέρον, που να έχει γέλιο. Mm-hmm. Το γέλιο είναι πολύ σημαντικό, έτσι, να γελάτε με τον σύντροφό σου. Πάρα πολύ σημαντικό. Το σεξ. Και το σεξ είναι σημαντικό. Απλά θα σου πω κάτι που μπορεί να ακουστεί περίεργο, αλλά σας το λέω πολύ ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά, ότι δεν λέω ποτέ ψέματα και το λέω και πολύ ειλικρινά και σήμερα. Το ξέρω και σήμερα. Το όπως είμαι. Ναι. Όσο περνάνε τα χρόνια, και επειδή όπως είπες πολύ σωστά, είμαι και στο κατόφλι των 50 πλέον, δεν είναι το σεξ το α και το ω στη ζωή μου πλέον. Δηλαδή έχει πάψει. Καταρχήν, εγώ ποτέ δεν ήμουνα και αυτό που λέμε σεξ μάνιακ. Ναι, δηλαδή να τρίζουν σωμιέδες, να πέφτουν πολύ έλλειοι, να φεύγουν τα κομμωδίνα πράγματα. Mm-hmm. Δεν ήμουν ποτέ σεξ σύμπολ, δεν ήμουν ποτέ η αγριόγατα που θα σέρνεται στα σεντόνια με τα εσόρουχα. Ποτέ στη ζωή μου δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Οπότε πλέον αναζητάω, ξέρεις, αυτό που λένε το άλλο μου μισό, τον άνθρωπό μου, έναν σύντροφο ζωής. Mm-hmm. Δεν ψάχνω γκόμενο, κατάλαβες. Θα ξαναπαντρευτείς? Δεν είμαι απόλυτη στις απαντήσεις μου, γιατί αν σου πω τώρα ότι δεν θα ξαναπαντρευτώ, μπορεί να βρεθούμε ξανά σε ένα χρόνο και να έχω παντρευτεί ή να θέλω να παντρευτώ.
Δεν έχω λόγο να το κάνω, εκτός κι αν υπάρξουν οι συνθήκες. Το θέμα παιδιού στη ζωή σου? Το θέμα παιδιού στη ζωή μου... Όχι. Το θέμα παιδιού στη ζωή μου υπάρχει πλέον μόνο, νομίζω, με την προοπτική που έχουμε ξανασυζητήσει εσείς και εγώ, με το θέμα της υιοθεσίας που πάντα υπάρχει. Θα το κάνεις στο μυαλό αν μου. Το κάνεις.